το νερό είναι πρόκληση για όλους μας. Όχι μόνο για την περιφέρεια, είναι για τους δήμους, είναι για τους παραγωγούς, είναι για τους επισκέπτες, είναι για όλους. Υπάρχουν έργα τα οποία γίνονται, υπάρχουν μελέτες οι οποίες υλοποιούνται. Η άρδευση αποτελεί ένα από τα βασικότερα ζητήματα στις προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής. Και συνδυαστικά έρχεται και το θέμα της ίδρυυσης. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου έθεσε το πλαίσιο του προγραμματισμού πάνω σε τρεις βασικές κατευθύνσεις. Να ενεργοποιήσουμε πολύ παλιά έργα, τα οποία χρονίζουν πάρα πολύ καιρό. Μεγάλα δίκτυα, τα ξέρετε, στη Μεσσηνία, ας πούμε, είναι το Φιλιατρινό, που προσπαθήσαμε, κινητοποίησαμε προκειμένου να αρχίσουν να παλαιοτριώσεις. Όπως σημείωσε ο κ. Πτωχός, στόχος είναι ο διαγωνισμός για τα δίκτυα του Φιλιατρινού Φράγματος να βγει τουλάχιστον μέσα στο επόμενο δίμηνο. Εκεί το χρονοδιάγραμμα είναι ότι θα μπορέσουμε να βγάλουμε το διαγωνισμό περίπου στο τέλος του καλοκαιριού, αρχές Σεπτέμβρη, ώστε να μπορέσουν να γίνουν τα δίκτυα. Μάλιστα, κάνουμε στο βαθμό που μπορούμε και όποιες απαραίτητες προβλέψεις, ώστε τα δίκτυα να περάσουν το δρόμο που ανέφερα προηγουμένως, χωρίς κάποια προβλήματα. Το δεύτερο είναι το μηναγιώτικο, στο οποίο αναφέρομαι κυρίως σε έργα της Μεσσηνίας, το οποίο φιλοδοξούμε ότι θα βγει πριν τον Αύγουστο. Το έχουμε πραγματικά πιέσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα. Η περιφέρεια ποντάρει και στο πιλωτικό έργο της αφαλάτωσης που γίνεται στη Δυτική Μάνη, προκειμένου εκεί να ξεπεραστούν τα ζητήματα που υπάρχουν με την ίδρυυση. Αν πετύχει, θα το πολλαπλασιάσουμε προκειμένου να βρούμε μια λύση στο πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Μάνη, κυρίως η Μεσσηνιακή. Και επίσης έχουμε μια σειρά από άλλα έργα τα οποία προσπαθούμε να βρούμε χρηματοδοτικούς πόρους προκειμένου να τα εντάξουμε στο πρόγραμμά μας, όπως είναι κλειστά δίκτυα, που είναι ο δεύτερος πυλώνας στον οποίο θα ασχοληθούμε, λίμνοδεξαμενές και εξυγχρονισμός κυρίως εγκαταστάσεων που έχουμε. Το τρίτο μέρος που οριοθέτησε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου έχει να κάνει με την ορθολογική διαχείριση του νερού και εδώ ζήτησε τη συμμετοχή των πολιτών στην όλη προσπάθεια.